Από τη Συρία επέστρεψε ο πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Νίκος Νικολόπουλος. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, συνάντησε και συνομίλησε με τον πρόεδρο Άσαντ. Κύριε Νικολόπουλε, θέλω να μας πείτε ποιους άλλους συναντήσατε εκεί. Ήταν ένα ταξίδι με εξαιρετικό ενδιαφέρον, θέλω να σας πω, από κάθε άποψη. Το βασικό μου κίνητρο να απαντήσω θετικά σε αυτή την πρόκληση που έλαβα ήταν τα μαρτύρια που εδώ και 3 χρόνια και 4 χρόνια υφίστανται οι χριστιανοί στην κοιτίδα του χριστιανισμού. Σας θυμίζω ότι η Δαμασκός ήταν η πόλη του Αποστόλου Παύλου. Σας θυμίζω μεγάλους πατέρες της Ορθοδοξίας, Σύριους πατέρες, που έχουν αφήσει τα συγγράμματά τους και μέχρι σήμερα μελετώνται σε όλη την Οικουμένη. Δεν μπορούσα να αρνηθώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου, αυτές τις μικρές, που όμως η συγκυρία με προκαλούσε να δώσω και εγώ να το αρνηθώ. Έτσι, εκτός από τον πρόεδρο της Συριακής Δημοκρατίας, συναντήθηκα με πάρα πολλούς υπουργούς. Σημαντικότατο ήταν το ραντεβού με τον Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας. Εξίσου όμως, σημαντικά ήσαν όλα και με τους άλλους υπουργούς και με πλήθος βουλευτών, καθώς επίσης και με την πρόεδρο της Βουλής. Θέλω να σας πω ότι εμείς, η αποστολή μας, τηρήσαμε εκείνο που λέει «από Θεού άρξαστε» και ξεκινήσαμε συναντώντας τους θρησκευτικούς ηγέτες της Συρίας. Το καταπληκτικό που πιστεύω ότι θα είναι απίστευτο και για σας είναι το εξής, ότι ο Ίσης, ότι οι τρομοκράτες του Ισλαμικού κράτους, οι τζιχαντιστές που λέμε, δεν χρησιμοποιούν το σπαθί μόνο για τους χριστιανούς, αλλά και για τους ορθοδόξους μουσουλμάνους. Δεν είχαν ποτέ κανένα μεταξύ τους επεισόδιο. Χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Θα σας έλεγα μάλιστα, ζουν τόσο αδελφικά που δεν το πίστευα. Αν δεν συναντούσα τον Πατριάρχη Αντιοχίας να μου μιλήσει για τις εμπειρίες δεκαετιών πολλών, αλλά και για την ιστορία του Πατριαρχείου, καθώς επίσης τον Μέγα Μουφτή των Ορθοδόξων Μουσουλμάνων της Συρίας, δεν θα το πίστευα ούτε εγώ. Αυτές οι επαφές μαζί με τις ηγεσίες των ακαδημαϊκών κοινοτήτων έδωσαν πολλές αφορμές για σκέψεις, έδωσαν προπαντός όμως πολλές ευκαιρίες για κοινές δράσεις. Πολλά έγιναν που δεν λέγονται. Και όπως έλεγε ο αείμνηστος ο Καραμαλής, άλλα λέγονται και δεν γίνονται και άλλα γίνονται και δεν λέγονται. Τις μέρες που είμαστε εκεί είχαμε νεκρούς. Τις μέρες που είμαστε εκεί, 10 χιλιόμετρα από εκεί που βρισκόμαστε, γινόσανται μάχες. Γινόταν αντάρτικο γύρω από την πόλη. Και οι εικόνες θα μένουν χαραγμένες στο μυαλό μου. Όταν πήγαμε στα στρατιωτικά νοσοκομεία να βλέπουμε νέα παιδιά με κομμένα πόδια, με κομμένα χέρια. Οι άλλους να έχουν περάσει από τα μαρτύρια αυτών. Θέλω όμως να μείνουμε λίγο στη συνάντησή σας με τον Άσαντ. Θέλω να μου πείτε τι σας είπε για τον πόλεμο στη Συρία και τι εκτιμά πως θα γίνει με τους τζιχαντιστές. Ως ηγέτης ενός λαού αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να εκπέμπει την αισιοδοξία και αυτό έκανε. Ότι είναι πολλά τα χρόνια
που άντεξε η Συρία, που άντεξε ο Συριακός λαός, αυτή την ανήθικη επίθεση που υποκινείται από την Τουρκία, από την Σαουδική Αραβία και από το Κατάρ και από άλλες μεγάλες δυνάμεις. Όπως χαρακτηριστικά μου είπε ο πρόεδρος Άσαντ, όταν κάνεις το λάθος να θεωρείς ότι βάζεις το σκορπιό στη τσέπη σου σαν να είναι ένα μπιλιέτο που αντάλλαξες, τότε αργά ή γρήγορα να ξέρεις ότι θα δαγκώσει και σένα ο σκορπιός. Και να, η Νικαία, το Παρίσι, το Μόναχο, όλος ο κόσμος δέχεται τα δαγκώματα από το σκορπιό των Ισλαμιστών. Ο πρόεδρος Άσαντ θεώρησε ότι η αεροπορική εμφάνιση των ρωσικών πολεμικών αεροσκαφών που έγινε, όπως ξέρετε, πριν λίγους μήνες. Θυμάστε ότι μάλιστα ένα εξ αυτών κατέριψε τα τουρκικά, ο τουρκικός στρατός, ο Ερντογκάν. Ανέτρεψαν την ισορροπία. Ο λαός ενωμένος δίνει τη μάχη του κατά αυτών που έχουν καταλάβει ένα τμήμα της χώρας. Τον προκάλεσα λέγοντάς του ότι η τρομοκρατία αντιμετωπίζεται μεταξύ των άλλων βεβαίως με την τιμωρία των δολοφόνων και όλων των εγκληματικών πράξεων, αλλά προπαντός με πολλή δημοκρατία. Γιατί γνωρίζετε ότι οι περισσότερες των χωρών της Μεσοποταμίας έχουν όντως έλλειμμα δημοκρατίας. Εκείνος μου είπε ότι απαντά επίσημα σε όλους και κατηγορηματικά και δεσμευτικά. Να γίνουν όπως έγιναν προκαιρού, αλλά και πάλι όποιες εκλογές, με όποιους διεθνείς παρατηρητές, με όποιους θα ήθελαν να είναι εκεί. Ένα δεν μπορεί να δεχτεί. Αυτό που βάζουν βέτο οι ξένοι. Να μην είναι εκείνος υποψήφιος. Ναι, εκλογές, ναι, δημοκρατική ομαλοποίηση και εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά το ποιος θα είναι υποψήφιος θα το καθορίζουν κάποιοι εκτός της Συρίας. Μου είπε, εμείς ανέκαθεν, αλλά και τώρα, αποτελούμε την ασφάλειά σας. Είμαστε η security στην αυλή σας. Δείχνοντάς μου το χάρτη που είναι η Ελλάδα, που είναι η Συρία, γι' αυτό παρομοίωσε την Συρία να είναι εκείνος ο φύλακας στην αυλή μας, στην αυλή της Ελλάδος. Μου είπε ότι αλήθεια μπορεί κανένας να απαντήσει πώς ωφελείται η Ελλάδα και η ελληνική οικονομία, η εθνική οικονομία και οι άνθρωποι που εξήγαγαν χρόνια τώρα προϊόντα στη Συρία με το εμπάργκο προς τη Συρία. Εκείνος θέλει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν γρήγορα να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις μας. Να αποκατασταθούν δηλαδή και οι διπλωματικές και οι εμπορικές και οι πολιτικές σχέσεις. Θέλει και εύχεται να έχει και αυτό την τύχη που είχε ο πατέρας του. Να πατήσει το πόδι του στην Αθήνα, όπως είχε έρθει ο πατέρας του, ως πρόεδρος τότε της Συρίας εκείνος, επί Πρωθυπουργίας Ανδρέα Παπανδρέου. Ξέρουμε βέβαια, κύριε Νικολόπουλε, ότι στη Συρία ο χριστιανισμός διώκεται. Εσείς αυτό το διαπιστώσατε. Θέλω να μου πείτε το συμπέρασμα που βγάλατε εσείς εκεί. Όπως σας είπα, ξεκινήσαμε συναντώντας τον Πατριάρχη Αντιοχίας, τον κύριο Ιωάννη, όπου θα ήθελα να ξέρετε ότι μιλάει καλύτερα ελληνικά από τους νεοέλληνες. Όχι μόνον αυτός, αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των Συρίων κληρικών. Θα ήθελα να μάθει ο κύριος Φίλης ότι μαθαίνουν οι Σύριοι, κύριε Φίλη, αρχαία ελληνικά.
γιατί θέλουν να διαβάζουν στο πρωτότυπο τα κείμενα των πατέρων μας. Αυτό τον πλούτο που κατέλειπαν σε μας τους κακόμοιρους που δεν αντιλαμβανόμαστε τι έχουμε και την πατάμε σαν τις γιαγιάδες όταν πήγαινε ο μεταπράτης και έπαιρνε παλιές εικόνες μεγάλης αξίας αλλά από το σκόρο φαγωμένες από το εικονοστάσι και έδινε στην καψερή τη γιαγιά μια χάρτινη εικόνα σε μια ψεύτικη χρυσαλλημένη κορνίζα. Έτσι την έχουμε πατήσει εμείς οι νεοέλληνες και το καταλαβαίνουμε όταν βρισκόμαστε έξω και βλέπουμε ποιοι φυλάνε Θερμοπύλες τελικά. Ο Πατριάρχης λοιπόν μου είπε ότι οι χριστιανοί ανά τους αιώνες στη Συρία μέχρι και σήμερα όχι μόνο δεν διώκονται από τον Άσαντ, από την κυβέρνηση, αλλά προστατεύονται. Κάθε φορά που δέχονται επίθεση από αυτούς τους τρομοκράτες του ΙΣΙΣ, από αυτούς τους τζιχαντιστές, αμέσως σπέβδει το κράτος, η κυβέρνηση με τις υπηρεσίες να τους προστατεύσει. Με κάθε τρόπο. Ο Πατριάρχης λοιπόν μου είπε ότι οι χριστιανοί ανά τους αιώνες στη Συρία μέχρι και σήμερα όχι μόνο δεν διώκονται από τον Άσαντ, από την κυβέρνηση, αλλά προστατεύονται. Κάθε φορά που δέχονται επίθεση από αυτούς τους τρομοκράτες του ΙΣΙΣ, από αυτούς τους τζιχαντιστές, αμέσως σπέβδει το κράτος, η κυβέρνηση με τις υπηρεσίες να τους προστατεύσει με κάθε τρόπο. Μου είπε, κύριε Νικολόπουλε, έχετε λάθος εικόνα. Ακούστε, στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, η Εκκλησία, οι ιεροί ναοί πληρώνουν ένφια. Και του είπα ναι. Γελώντας λοιπόν, ο Πατριάρχης Ιωάννης μου είπε, εμείς εδώ δεν πληρώνουμε ένφια, δεν πληρώνουμε ούτε το ρεύμα ούτε το νερό. Ένα θέμα που δεν το συναντήσαμε στο μουφτί της Συρίας. Εκείνος μιλούσε για αδελφοποιητικές σχέσεις. Έτυχε, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας, να είναι και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο κύριος Χρυσόστομος εκεί. Πώς θα το ακούγατε ότι συνευρέθησαν σε αρκετές τελετές ο μουφτής, όχι θείες λειτουργίες, τελετές, ο μουφτής, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο Πατριάρχης Αντιοχίας. Εκεί ο χριστιανισμός στη Συρία απειλείται όπως απειλείται και ο Μωαμεθανισμός, όπως απειλείται ο οποιοσδήποτε διαφωνεί με τους τρομοκράτες του ΙΣΙΣ. Βέβαια, στο ταξίδι σας στη Συρία σας συνόδευε και η σύζυγός σας, Αστασία Μανολοπούλου. Δεν πιστεύετε ότι αυτό ίσως ήταν και λίγο ρυψοκίνδυνο? Για να είναι η Τασία 20 χρόνια μαζί μου, θα πει ότι έχει αποδεχθεί να ζει μέσα στον κίνδυνο, γιατί εμένα όλη μου η ζωή είναι αυτή και είναι επιλογή. Να περπατάω εν μέσω κεραυνών, μέσα από κινδύνους. Μου αρέσει το ζήν επί κινδύνος και στην πολιτική και στην όλη μου ζωή. Θέλησε να με συνοδεύσει γιατί πήγαμε και σε κέντρα προσφύγων όπου μικρά παιδιά, νήπια ή σε ορφανοτροφία, όπου έχασαν και τους δυο τους γονείς, ανέτια. Δεν ήταν σε ένα πόλεμο εθνικό. Η Τασία λοιπόν ήρθε μαζί θέλοντας στα πρόσωπα εκείνων των παιδιών να αναζητήσει την μεγαλύτερη και σπουδαιότερη συνάντηση από εκείνη που εγώ νόμιζα ότι κατάφερνα μιλώντας με την πολιτική ηγεσία μιας χώρας. Εκείνη θεώρησε ότι συνήντησε ό,τι πολυτιμότερο μπορεί να υπάρχει στον πλανήτη, αυτά τα αθώα πλάσματα της θηριωδίας των τρομοκρατών. Γι' αυτό ήρθε και γύρισε
αποζημιωμένη για αυτή την ταλαιπωρία, αλλά και για αυτό τον κίνδυνο. Γιατί όπως σας είπα και πριν, εκεί που εμείς ήμασταν στη Δαμασκό, βλέπαμε σαν να λέγαμε στο Παναχαϊκό τον καπνό, ακούγαμε τη βουή και μετά από λίγο μαθαίναμε πόσοι ήσαν οι νεκροί και πόσοι οι τραυματίες. Κινούμενοι, όπως αντιλαμβάνεστε, όχι στον πολιτικό χώρο αλλά στον ανθρωπιστικό, η Τασία και με άλλες και άλλους εδώ στην Ελλάδα να σταθούν αρρωγοί σε αυτά τα αθώα θύματα του τρομοκρατικού αυτού γεγονότος που δημιουργεί τόσες πληγές, μήπως και καταφέρουμε και επουλώσουμε κάποιες. Τέλος, ως πρόεδρος των Πολυτέκνων, η Τασία είδε ότι το να έχεις 3 και 4 παιδιά δεν είσαι πολύτεκνος στη Συρία. Στη Συρία ο μέσος όρος γέννησης χριστιανών, μουσουλμάνων και άλλων ομολογιών είναι πάνω από 9 παιδιά. Και δεν έχουν λυμμένα τα οικονομικά τους προβλήματα. Πώς βλέπουν λοιπόν τους Έλληνες οι Σύριοι, τι πιστεύουν και πώς σχολιάζουν όλα όσα αυτά τα οποία περνά ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια και με την οικονομική κρίση? Πόπο, δεν το πιστέψετε. Κάτι σαν να συναντούν το Μεγάλο Αλέξανδρο. Η αγάπη τους είναι ανυπόκριτη και απίστευτη. Γιατί θεωρούν ότι στο DNA τους έχουν ελληνικό πολιτισμό. Όσο κι αν σας φαίνεται αυτό περίεργο, ρωτήστε αυτούς, εάν δεν έχετε συναντήσει, γιατί. Για να καταλάβετε ποια είναι η ιστορική ευθύνη που κουβαλάμε στις πλάτες μας, εμείς οι καψεροί που δεν το έχουμε καταλάβει. Καθημερινά διαβάζουν το Ευαγγέλιο, το δικό μας, την Καινή Διαθήκη και τα συγγράμματα των πατέρων της Ορθόδοξης Θεολογικής Γραμματείας. Μου είπαν ψέματα, ψέματα σας λέω. Είδα κάτι που δεν το έχω συναντήσει αλλού. Να μπορούν να ζούνε μέσα στην αγάπη του Θεού, του Δημιουργού, άνθρωποι διαφορετικών θρησκευτικών πεπιθήσεων. Ξέρω, κύριε Νικολόπουλο, ότι επισκεφθήκατε και το Λίβανο. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια και γι' αυτό σας το ταξίδι. Να σας θυμίσω ότι ο Λίβανος ήταν το Παρίσι της Μέσης Ανατολής πριν μερικές δεκαετίες. Αφότου αποφάσισαν πάλι οι πολιτισμένοι, οι δυτικοί, να κάνουν τα δικά τους σχέδια. Είναι ώρα όμως να σας πω ότι ο Λίβανος πατάει πάλι στα πόδια του. Ότι ο Λίβανος έκλεισε σχεδόν όλες τις πληγές του, στις υποδομές που του κατέστρεψαν και εκεί ο φιλελληνισμός είναι συγκινητικός. Εκεί πάλι συναντήσαμε την πολιτική ηγεσία, ήρθαμε σε επαφή με πανεπιστημιακά ιδρύματα, θέλουν ζητώντας μας να δώσουν πάρα πολλά. Και τι να σας πω, τα τελευταία χρόνια είχα ξεχάσει ότι υπάρχει Δούνε και Λαβίν. Κύριε Νικολόπουλε, μετά από αυτό θα υπάρξει συνέχεια, θα υπάρξουν κάποιες δράσεις? Ήδη έχουμε συμφωνήσει σε κάποιες ενέργειες που θα κάνουμε. Θα γίνουν πολλές συζητήσεις, γιατί θα γίνει μια καλή προετοιμασία. Υπάρχει όμως, οφείλω να σας πω, ένας καλός σχεδιασμός και προπαντός υπάρχει πια ένα κανάλι επικοινωνίας ανοιχτό. Μέσα από παράπλευρες ενέργειες, από εκδηλώσεις, να φέρουμε το ποθούμενο. Και το ποθούμενο όλων είναι η καταλλαγή, η συμφιλίωση, η αλληλεγγύη και η ειρήνη στην περιοχή μας που θα οδηγήσει στην πρόοδο. Ενδεχομένως να μας προλάβουν τα γεγονότα. Αμήν. Τα γεγονότα τα θετικά. Κάνει ό,τι μπορεί πάντως ο Ερντογκάν για να εξυπηρετήσει αυτά τα εθνικά μας σχέδια.
Μακάρι, ξαναλέω, οι επόμενες εξελίξεις, όπως και ο πρόεδρος Άσαντ θεωρεί και εκτιμά, να είναι καταιγιστικές και καταλυτικές και εννοείται προς την κατεύθυνση εκείνη που όλοι επιθυμούμε.